Τώρα, θα χαιρετήσω κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω στο Λεπάντο την καθηγήτρια ιατρικής, μέχρι αυτές τις ώρες αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας και υποψήφια βουλευτή βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, πρώτη σε Σταυρούς, Κατερίνα Σολομού, και την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Μέσω Skype έχουμε συνδεθεί, διότι είστε στην εργασία σας, κυρία Σολομού. Καλησπέρα σας. Κύριε Κογκόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε και πάλι. Χθες ήταν η τελευταία συνεδρίαση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου. Αλήθεια, τι γεύση σας αφήνουν αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια δράσης σας στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πού ζήσατε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου τις συζητήσεις και αν ήταν αποτελεσματικό για τους πατερνούς? Δεν θα πω ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές οι συνεδριάσεις και τα τέσσερα χρόνια της θητείας μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε, η δική μας παράταξη και οι περισσότερες παρατάξεις, στα μέτρα των δυνατοτήτων μας φυσικά, έτσι, να παρεμβαίνουμε σε προβλήματα της καθημερινότητας και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ωστόσο, υπήρξαν φορές, κύριε Κοκκόλη, και με λύπη το λέω, που λειτουργήσαν παρατάξεις με κομματικές αγκυλώσεις και αυτό δεν ήταν προς όφελος της πόλης μας. Και με την αφορμή αυτή θέλω να ευχαριστήσω τους μεν πολίτες για την στήριξή τους και για το ότι με τίμησαν με την ψήφο τους και είχα εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλη την παράταξή μου, πρώτα απ' όλα που με πρότεινε για την Πρόεδρο, τους συναγωνιστές μου στην παράταξη πρωτεύουσα ξανά, όπου πραγματικά με σεβάστηκαν καθ' όλη αυτή την πορεία μου των 4 ετών και στάθηκαν στο πλευρό μου στηρίζοντάς με. Ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Πατρέων και τον Παναγιώτη Μελά, τον Πρόεδρο, αλλά και τους επικεφαλείς των παρατάξεων και όλους τους δημοτικούς συμβουλίους που με περιέβαλαν με απίστευτο σεβασμό κατά την θητεία μου ως Αντιπρόεδρος. Κάποιες φορές ένιωσα πίκρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να γίνουν σε αυτή την πόλη, για να αλλάξει όψη αυτή η πόλη. Ναι, γιατί πραγματικά η Πάτρα έχει μείνει πίσω σε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό και λέω καλή επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή, που ωστόσο θα πρέπει τα πράγματα να τα δει υπό ένα διαφορετικό πρίσμα και να μπορέσει να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Πάντως, ένα πρόβλημα που συναντάμε και στην Πάτρα, όχι μόνο στην Πάτρα, είναι το ότι οι πολίτες και οι νέοι άνθρωποι περισσότερο δεν ασχολούνται με τις συζητήσεις και τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι η άμεση καθημερινότητά τους. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, διότι μπαίνοντας κάποιος στη συνεδριά στο διαδίκτυο, 4-5 άτομα, το ανώτερο 20 άτομα παρακολουθούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι αριθμοί αυτοί για μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Πάτρα. Κρίνουν όμως και κατακρίνουν, κύριε Κογκόλη. Ναι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ, ήταν λυπής, ελάχιστοι άνθρωποι μας παρακολουθούσαν, δεν υπήρχαν ενδιαφέρον. Όμως εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης απέχθειας του κόσμου στο πολιτικό σύστημα, κύριε Κογκόλη. Και εδώ φταίμε κι εμείς. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή αποδοκιμάζει, πάρτε παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ, τον αποδοκιμάζει. Και ο κόσμος έχει αποθαρρυνθεί, δεν ξέρει τι να πιστέψει. Δεν ξέρει ποιο κόμμα είναι σοβαρό, ποιο κόμμα θα επιδείξει συνέπεια και ποιο κόμμα να εμπιστευτεί και να ψηφίσει. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης κρίσης που περνάει το πολιτικό σύστημα. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα φέρουμε κοντά τον κόσμο, πώς θα μας πλησιάσει, πώς θα ξαναδώσει εμπιστοσύνη. Πάντως εσείς και οι έξι δεν ήσασταν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν θα είστε εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας δεν θα είναι. Τελείωσε αυτή η παράταξη, ναι. Παίρνουν τη σκητάλη άλλοι. Εμείς όμως με την εμπειρία μας, αυτό είπα και χθες χαιρετώντας τους συναδέλφους μου, θα είμαστε εδώ με όλη τη διάθεση να βοηθήσουμε από όποιο μετερίζει. Εσείς τώρα ήσασταν πρώτοι σε Σταυρούς. Τη μία έδρα την κατέλαβε ο κ. Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργός. Τι έδρα κατέλαβε ο κ. Παπανδρέου, κ. Κογκόλη? Πώς είπατε? Τη μοναδική έδρα. Τη μοναδική έδρα, ναι. Τη μοναδική έδρα την κατέλαβε ο κ. Παπανδρέου. Ωστόσο, βλέπω από την δράση σας, από την λειτουργία του πολιτικού γραφείου σας, ότι θα λειτουργήσετε εν δυνάμει ως βουλευτής. Θέλω να μου πείτε τι έχετε στο μυαλό σας και θέλω να μου πείτε εάν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος αυτό πλέον, ούσα μη εκλεγμένη να ασχολείται, χωρίς να έχει βεβαίως ίδιες αρμοδιότητες με τον βουλευτή, σαν εκλεγμένη βουλεύτρια. Φυσικά, κύριε Κοκκόλη, καταρχήν είναι μεγάλη δέσμευση
που αισθάνομαι απέναντι στους πολίτες που με τίμησαν για μια ακόμα φορά με την ψήφο τους. Αυτό είναι δέσμευση για μένα και πρέπει να σταθώ δίπλα από το πλευρό όλων των πολιτών και να σκύψω πάνω από τα προβλήματά τους. Δεν είναι εύκολο όταν δεν είσαι βουλευτής. Βουλευτής δεν είμαι, κύριε Κοκκόλη. Μπορεί να είμαι πρώτη σε ψήφους, αλλά βουλευτής δεν είμαι. Μπορώ όμως από τη θέση που κατέχω σαν απειρότερο τομεάρχης υγείας να μεταφέρω τα προβλήματα του τόπου μου, των πολιτών, και να μπορούμε σε κεντρικό επίπεδο να γίνει, για παράδειγμα, μια επερώτηση στη Βουλή, να κάνουμε κάποια συνάντηση, να δώσουμε κάποιες λύσεις. Το γραφείο μου λειτουργεί ήδη και θα λειτουργήσει πιο ενεργά από το νέο χρόνο, γιατί απλά με τίμησε ο κόσμος και θέλω και μπορώ να είμαι δίπλα στον πολίτη. Με τις μικρές δυνάμεις που έχω, φυσικά, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει τάσεις ανόδου. Είναι δεύτερο κόμμα. Άκουσα προσφάτως την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι πρώτος στόχος είναι η δεύτερη θέση τυπικά σε ευρωεκλογές με αυξημένο ποσοστό χωρίς να μπαίνει ταβάνι, ώστε μετά να ξεκινήσουμε τον αγώνα με στέρεες θέσεις, να είμαστε ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνει αυτό, διότι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι διευρυμένη, είναι μεγάλη. Βεβαίως. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ δρόμο. Έτσι, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε μια ανωδική τάση σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα να αποδομείται. Όμως βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Και είναι επιφυλακτικός γιατί είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, υπάρχει μια κρίση σε όλο το σύστημα, στην κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Στόχος είναι να πάρουμε πάνω από 15% στις ευρωεκλογές και να γίνουμε ο πραγματικός αξιόμαχος αντίπαλος της συντηρητικής παράταξης κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως, κύριε Κοκκόλη, απαιτεί μεγάλο αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι με τις προτάσεις, τις λύσεις μας θα υπάρχει σταθερότητα, θα υπάρχει συνέπεια. Μόνο μέσα από τον ορθό λόγο θα μπορέσουμε σε βάθος χρόνου, φυσικά αυτό θέλει, έχει πάρα πολύ αγώνα, έχουμε αγώνα μπροστά μας και δρόμο, να πείσουμε τους πολίτες και να γίνουμε η δεύτερη, να γίνουμε μεγάλο κόμμα και να είμαστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Με τους αποχωρήσαντες από το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα, οι οποίοι κατήχαν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδουλάκης ήταν ξεκάθαρος, λέει, όσοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ για θέσεις, δεν χρειάζεται να γυρίσουν. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι. Με τους άλλους, τι θα κάνετε από τη Νέα Αριστερά? Από τη Νέα Αριστερά θα το δούμε τι θα κάνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, εμείς λέμε, θέλουμε να είμαστε πόλος έλξης της κέντρο αριστεράς. Ναι. Να επιστρέψει ο κόσμος που έφυγε από εμάς, γιατί όλος αυτός ο κόσμος έχει φύγει από εμάς. Δεν θέλουμε όμως ανθρώπους, κύριε Κογκόλη, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ για να πάρουν μια θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους που απλά επιθυμούσαν την καρέκλα. Θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει. Εντάξει, ο κ. Ανδρουλάκης λέει συμφωνίες, ας πούμε, στο πεδίο, στη Βουλή, στο μέτωπο, όχι συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες. Άρα καταλαβαίνω. Όχι, βέβαια, είμαστε αντίθετοι με κάθε συμφωνία πίσω από κλειστές πόρτες. Άρα καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, μία σύμπλευση σε νομοσχέδια ή μία σύμπλευση σε επιμελητήρια στην αυτοδιοίκηση. Όχι σε επίπεδο ηγεσία, όχι ένα κόμμα. Θα μπορούσε να γίνει. Όχι, βέβαια. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με ιστορία, με αρχές. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ιδεολογίες, να γίνουμε ένα κόμμα και με όλους αυτούς που αποχώρησαν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σολόπου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλά.